Ιωάννα Τούνη, το νέο επεισόδιο που έρχεται. Και μάλιστα δεν είναι νέο, είναι αρκετά παλιό. Πριν πόσο καιρό είχες βρει ότι έγινε δημοσίευμα ότι η Ιωάννα Τούνη είναι από την Αλβανία και όχι από τα Σέρας? Περίπου ένα χρόνο, Θοδωρή. Ένα χρόνο πριν γινόταν ένας ψιλοχαμός ότι ο ποδοσφαιριστής, νομίζω Σιδεράκης, λέει ότι ήταν καλύτερα. Θερμοφύλακας στην Καλονία, ναι, περισσότερο. Τα είχε με μια Αλβανίδα, μια κοπέλα η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή. Και φυσικά στις φωτογραφίες ήταν η Ιωάννα Τούνη. Αυτό πού το βρήκες ακριβώς, ποιος το έγραφε? Υπήρχε και στο Νάσος Μπλοκ, αλλά ναι, γενικά έχει γίνει ένα ψηλό χαμούλης με το συγκεκριμένο. Σε ρώτησα επίτηδες για να πεις στο Νάσος Μπλοκ, γιατί εφόσον το έγραψε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθος. Το έχει ψάξει. Το έχει διασταυρώσει από 550 πλευρές. Οπότε λοιπόν η Ιωάννα Τούνη δεν είναι από τα Σέρας, αλλά είναι από την Αλβανία. Κακό δεν είναι μέχρι εδώ. Όχι, δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι το κρύβει, βρε Θοδωρή. Και λέει ότι είναι από τις Σέρες. Εάν ισχύει, βέβαια, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι, επειδή είναι και καλά ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι και εντυπωσιακό, όμορφο, εγώ λέω ότι είναι ψευδιοφάνιση. Ναι, όχι, ωραία είναι, δεν λέμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενώ και τον τελευταίο καιρό έχουν ξαναφουντώσει πάλι τα δημοσιεύματα ότι είναι από την Αλβανία και λέει ψέματα ότι είναι από τις Σέρες. Δεν το έχει διαψεύσει, δεν έχει βγει πουθενά να πει παιδιά δεν είμαι από την Αλβανία. Κακώς γράφονται αυτά, γιατί πλέον στο My Style Rocks έχει γίνει και σαν reality, τα λένε όλα. Ναι. Επίσης έδωσε απαντήσεις εκεί για κάποια χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ναι, 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 έχει, έδωσε γιατί, και είπε okay, μην με κατηγορείτε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι δεν εκεί ανήκω σε αυτό τον κλάδο. Έδωσε απάντηση. Εκεί έδωσε, στην καταγωγή δεν έχει δώσει ακόμα. Περιμένουμε και εμείς μια απάντηση και να σου πω κάτι. Αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι ζούμε άλλη μια κοροϊδία στη Λάκη Φουρέιρας. Ναι, όπως η Μεξικάνα, από το Μεξικό κτλ. Κοίταξε, νομίζω, για να καταλάβει και ο κόσμος, εγώ πιστεύω ότι όταν είσαι από το εξωτερικό, από μια οποιαδήποτε χώρα, πρέπει να το λες. Πρώτα απ' όλα για να τιμήσεις τη χώρα σου. Πρώτον αυτό. Δεν είναι κακό να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι από την Αλβανία, δεν είμαι από τα Σέρας, αλλά είμαι από τα Τύρανα. Δεν είναι καθόλου κακό. Και σε ένα σοου που δεν παίζει ρόλο κιόλας αυτό. Βέβαια δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή δεν είναι ότι, όπως έλεγε η Φουρέιρα, ότι οι δισκογραφικές δεν δέχονται. Απόδειξη ότι η Ραμόνα, η οποία είναι από τη Ρουμανία, έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, γιατί μάλιστα είναι στα κορυφαία κορίτσια μέσα στο My Style Rocks. Που σημαίνει αυτό ότι η καταγωγή δεν παίζει κανένα πολύ ρόλο. Και βέβαια δεν πρέπει να παίζει ρόλο. Και βέβαια δεν μας αφορά. Από πού είναι ο καθένας. Και δεν σημαίνει τίποτα ότι είναι από την Αλβανία, είναι από τη Ρουμανία ή από τη Γεωργία. Τίποτα απόλυτα δεν σημαίνει. Μα ούτως ή άλλως το My Style Rocks έχει κορίτσια. Ρατσιστές. Ναι, βέβαια. Ρατσιστές δεν είμαστε. Ρατσιστές δεν είμαστε. Καμία σχέση με αυτό. Απλά όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι σωστό να κρατάνε κρυφό κάτι τέτοιο. Μα ούτως ή άλλως όμως και πέρυσι που είχε βγει δεν υπήρχε πουθενά πρόβλημα. Δεν είναι, ούτε είχε βγει κάποιος να διαμαρτυρηθεί, ούτε ότι δεν είναι από την Αλβανία κοπέλα, είναι από τις Σέρες. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Θα θέλαμε μια απάντηση, έτσι ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, η Τούνια τον τελευταίο καιρό έχει κάνει διάφορα. Ναι. Δηλαδή έχει χτυπήσει αρκετά κορίτσια, το έχουμε ξαναζητήσει. Μην ξεχνάμε την πατσαβούρα που είπε. Αυτό δεν ξεχνιέται. Θα θέλαμε απάντηση. Ναι, βέβαια, μια απάντηση. Την Τούνη που είναι ειλικρινέστατη και είναι τόσο ντόμπρα και λέει ότι γουστάρει και είναι και μαγκάκι και είναι και δεν ξέρω και εγώ τι. Και από ένα χωριό νομίζω λέει ότι είναι. Από τα Σέρας. Ναι. Πάνω από εκεί. Θα θέλω να δώσει μια απάντηση. Οπότε λοιπόν είμαστε σε αναμονή. Προκαλούμε την κυρία Τούνη. Εμείς το απαραίτητο βίντεο της εκπομπής GR Express θα το στείλουμε και στην κυρία Τούνη, γιατί εμείς περιμένουμε μια απάντηση. Και αν έχει γίνει λάθος σε αυτά θα που λέμε, θα το διορθώσουμε, θα ζητήσουμε όπως και συγγνώμη. Εάν θυμάσαι, Θοδωρή, είχε γίνει και ένα λάθος με το παιδί που μας είχε απαντήσει με το Μάστορα. Μπράβο, ναι. Ο οποίος είχε υποθεί ότι είναι από την Αλβανία και μας έστειλε ο ίδιος, σου είχε στείλει ότι προσωπικό μήνυμα. Μπράβο, ναι, ότι είναι από την Βόρεια Ήπειρο και καμία σχέση. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μπράβο του και εμείς αμέσως διορθώσαμε και είπαμε ότι παιδιά είναι λάθος αυτή. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε και από τη συγκεκριμένη. Βέβαια, αν είναι από τη Βόρεια Ήπειρο και αισθάνεται τελείως διαφορετικά, γιατί μπορεί να σου πει ότι ξέρετε, εγώ είμαι από τη Βόρεια Ήπειρο και η καταγωγή μου κανονικά είναι από Σέρες κτλ. Να μας εξηγήσει αυτό, γιατί αιωρείται αυτό το θέμα. Ναι, τουλάχιστον θα σταματήσουν και τα δημοσιεύματα, ναι, έτσι, αριστερά-δεξιά. Εάν εμείς κάνουμε λάθος, θα ζητήσουμε συγγνώμη, θα το διορθώσουμε αμέσως, αλλά αν δεν κάνουμε λάθος, να πεις και να παραδεχθείς αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι καθόλου κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Απλά πρέπει να λέμε τις αλήθειες και να μην κρυβόμαστε πίσω από ένα δάχτυλο. Και βέβαια μου έχει μείνει. Δεν είσαι από τις Σέρες. Αυτό μου έχει μείνει.